Την υγεία τους σε κίνδυνο βάζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι των καφέ και των εστιατορίων που προσφέρουν τις παραγωγές τους σε πακέτο ή κάνουν κατοίκων παραδόσεις. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι καθημερινά έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Τα μέτρα ασφαλείας τα οποία κρατάνε οι συνάδελφοι δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν ότι δεν θα κολλήσουν τον ιό. Γενικότερα τα ζητήματα επικινδυνότητας αυτή την περίοδο σε όλους αυτούς που εξακολουθούν να εργάζονται είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και πρέπει να τους παρέχουμε όλα τα, δηλαδή είτε είναι οι εργοδότες είτε είναι η διακυβέρνηση, να παρέχει όλα τα μέτρα της προστασίας αυτούς. Οι πελάτες οι οποίοι πάνε στα take away αλλά και στα σπίτια οι συνάδελφοι διανομής δεν κρατούν τα μέτρα ασφαλείας και θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή στο αγοραστικό κοινό, διότι και οι εργαζόμενοι αυτοί είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν οικογένειες, έχουν ευπαθείς ομάδες στο κοινωνικό τους περίγυρο. Όπως τονίζουν τα συνδικάτα, θα πρέπει να δοθεί ένα έκτακτο επίδομα επικινδυνότητας εργασίας ως ένα μέτρο στήριξης και αναγνώρισης των υπηρεσιών αυτών των εργαζομένων. Πολλές ομάδες εργαζομένων αυτή τη στιγμή μέσω της εργασίας τους θεωρούμε ότι προσφέρουν στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Είτε αυτοί είναι οικονομίες, είτε είναι εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ, είτε είναι τραπεζοϊπάλληλοι. Να τους βγει ένα επίδομα αφηγηγενής και επικίνδυνης εργασίας, διότι είναι άμεσα εκτεθειμένοι στους πελάτες και στο κοινό και στον κορονοϊό. Στο μεταξύ, οι υπηρεσίες delivery τόσο στον τομέα του φαγητού όσο και σε αυτόν του καφέ επιβραδύνονται, καθώς αφενός έχουν απαγορευτεί οι συναθρήσεις σε σπίτια και αφετέρου η πλειοψηφία των εργαζομένων που εκεί κυρίως στηρίζει το συγκεκριμένος κλάδος, είτε δεν εργάζεται πια, είτε εργάζεται από το σπίτι. Έχουν μια πάρα πολύ πτωτική τάση. Δεν είναι αυτό που περιμένανε. Ίσως είναι και 30 με 40% κάτω από πριν ξεκινήσει όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό. Υπάρχουν προβλήματα με μισθοδοσίες ενδεχόμενα? Είχαμε καταγγελίες ότι υπάρχει μείωση στα μεροκάματα και κάποιες άδειες οι οποίες οι εργοδότες λόγω της πτωτικής τάσης του τζίρου υποχρεώνανε τους εργαζόμενους να παίρνουν. Αυτή τη στιγμή βέβαια με το βοήθημα αυτό, το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ το οποίο θέσπισε η κυβέρνηση, αυτό λίγο εξορθολογίζει την κατάσταση, καθώς όσοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις έχουν πτώση του τζίρου τους μπορούν να κάνουν μία αίτηση και οι εργαζόμενοι να βγουν σε αναστολή εργασίας, αλλά όχι απόλυση.